Επειδή η εταιρεία έβγαλε τη σύμβαση την οποία σαν ανακοίνωση, τη σύμβαση την οποία απέρριψε η 710 ανθρώπων γενική συνέλευση. Διαβάστηκε και όλοι με μία φωνή είπανε όχι. Και είναι το 8,1 τι σημαίνει. Για άλλο δηλαδή. Η εταιρεία αρνείται πεισματικά να υπογράψει τετραήμερη επασχόληση μέσα στη σύμβαση. Θέλει να κάνει εφαρμογή του νόμου για τριήμερη και για διήμερη επασχόληση. Έχουμε προτείνει να υπογράψουμε όπως και στην προηγούμενη σύμβαση τετραήμερη επασχόληση. Το οποίο σημαίνει ένα μήνυμα, μια ζημιά στη μισθοδοσία μας 16%. Ήδη έχουμε ένα 6,2, πόσο κάνει, 22,5. Και 8, 30 μισθόμιση αθλητικά. Και ένα 16, 46%. Με την έξτρα μέρα που θέλει. Πού το πάμε. Ας μας εγγυηθεί ότι... Επειδή μας μπερδεύετε με τα μαθηματικά, συγκεκριμένα πράγματα. Η εταιρεία θέλει δηλαδή να υπογράψει μαζί σας ελάχιστο 2 μέρες εργασία την εβδομάδα. Μπορεί και 2. Μπορεί και 2. Αυτή και η ανικανότητα που μπορεί να έχουν σκοπό να το κάνουν το καφενείο. Θα δουλεύει μόνο Σαββατοκύριακα. Να μας εκαθιώσουν οικονομικά και να φύγουμε μόνοι μας. Πολύ αποζημίωση. Το πρώτο είναι δηλαδή, να χρηματοδοτεί η εταιρεία. Και δεύτερον, να υπογραφεί μια σύμβαση αξιοπρεπή των εργαζομένων. Εγώ ήδη σήμερα υπογράφω. Εσείς συγκεκριμένα τι ζητάτε, αυτή την σύμβαση. Εγώ σήμερα υπογράφω μία μείωση 16% του τροπούν τετραήμερο. Όταν δουλεύει από 5 μέρες, μάλλον σε 4, είναι 16% μείωση. Δεν είναι 20, είναι 16. Και δεύτερον, υπογράφω το 6,2% μείωση τη προηγούμενη σύμβαση. Αυτό θέλει, η εταιρεία θέλει αυτά που υπογράφουμε συν 8,1 και άλλη μία μέρα. Μόλις και 2 μέρες. Δεν λέει κανείς τι θέλει η εταιρεία. Δεν λέει τι θέλει. Μιλάει για την ανθρώπινη εργασία. Βλέπουμε ότι πάντως ότι εδώ έρχονται προσωπικό ασφαλείας κανονικά. Το προσωπικό ασφαλείας καθορίζεται από τον νόμο. Υπογράφεται κάθε Σεπτέμβριο με την εταιρεία ποιοι θα είναι προσωπικό ασφαλείας και το τηρούμε ευλαβικά. Για να μην βγει η απεργία παράνομη. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το lockout. Το lockout. Εδώ έγινε ένα πραξικόπημα με το lockout. Ο αγώνας κύριε Τσαρμπέ συνεχίζεται αμύωτος, με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα. Ιδίως η προχθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, αντί να εξευμενήσει όπως τα περίμενε και η ίδια τα πνεύματα, μόλις οι συνάδελφοι καταλάβανε και βάλανε χαρτί και στυλό κάτω τι γίνεται από το 2012, που τεκνιέντος οι συντάκτες ανακοίνωσης ξεχνάνε να αναφέρουν, αντί να ηρεμήσουν, εξαγριώθηκαν ακόμα περισσότερο. Και λέω εξαγριώθηκαν γιατί ήδη 22,5% έχουμε παραχωρήσει μέχρι τώρα. Αν βάλουμε και το 8,1% που ζητάει, πάμε σίγουρα στα 30, και ξεχνούμε όλοι, και θέλει η επιχείρηση να ξεχνάει, ότι το 2012, όταν υπογράφηκε η σύμβαση, ενώ το Μάρτι, τον Απρίλιο και τον Μάιο δίδονταν κανονικά οι τριετίες στους εργαζόμενους, παρόλο που το Φλεβάρι το νομοσχέδιο της Βουλής τις είχε παγώσει, η Club Hotel τις έδινε κανονικά. Και ξαφνικά, αφού υπογράψαμε σύμβαση τον Ιούνιο του 2012, απέστειλε σε όλους τους εργαζόμενους μια επιστολή που λέει: συγγνώμη, κάναμε λάθος που σας χορηγούσαμε τις τριετίες. Υπολογίστε καλό ένα 10% εκεί, που εξαγρίωσε και αυτό τους συναδέλφους μας. Πάμε σίως στα 40. Και όπως πολύ εύστοχα. Σε σχέση με τα νόμιμα, οι αποδοχές που έχουν οι υπάλληλοι στο καζίνο, πώς είναι η διαφορά? Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για καλοπληρωμένους εργαζόμενους, για ρετυρέ. Εμείς προκαλέσαμε τη διοίκηση και το διαχειριστή αυτής να βγάλει τα καθαριστικά των εργαζομένων, τι παίρνανε το 2011 και τι παίρνουν σήμερα που μιλάμε. Θα δείτε οι μειώσεις είναι και ακόμα περισσότερες από αυτές που λέμε. Και το λέω υπό την έννοια ότι αν θεωρήσουμε ότι έχουμε υποστεί, γιατί ξεχνάει πάλι η εταιρεία τεχνιέντος να αναφέρει ότι αν υπήρχαν αυτοί οι καλοί μισθοί που υπήρχαν σε όλη την αγορά το 2009-10, δεν οφείλονταν στην παροχή της επιχείρησης. Ήτανε τα φιλοδορήματα τα οποία ήταν κατεξοχήν παροχή των πελατών για την υψηλή παροχή εξυπηρέτησης που τους προσφέραμε. Αυτά τα φιλοδορήματα, κύριε Τσαρμπέ, σε όλες οι δικότητες έχουν μειωθεί κατά 80%.
Αν συνυπολογίσετε και το 40% που ζητάει η διοίκηση, τους προκαλούμε να βγάλουν τα καθαριστικά για να φανεί η αλήθεια. Βέβαια, εγώ προχώρησα και ένα βήμα παραπέρα. Είπα να βγάλει και ο κύριος Ρεμαντάς το δικό του καθαριστικό το ετήσιο και πολλά στελέχη της διοίκησης να δούμε τον τριψήφιο αριθμό ετήσιων αποδοχών, ο οποίος δεν είναι στον άσο, ο τριψήφιος είναι πολύ παραπάνω. Ακούγεται όμως ότι το μέτωπο πλέον δεν είναι και τόσο δυνατά δεμένο και ότι υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, ότι και εσείς σε κάποιες δηλώσεις σας είπατε ότι πρέπει να ρίξουμε νερό στο κρασί τους και οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε να δείτε, από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θυμάστε στη συνέντευξη τύπου που είχα παραχωρήσει ως πρόεδρος στο ΣΕΤΥΠ, είχα καταγγείλει δημοσιογράφους, εκδότες, επιχειρηματίες και παράγοντες ότι η πόλη του Λουτρακίου και της Κορίνθου υπάρχει ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν, όποιοι από εμάς τολμάμε, γιατί τολμάμε είτε εγώ, είτε ο πρόεδρος σωματείου, είτε ο γραμματέας, είτε ο δήμαρχος και οι εκάστοτε θεσμικοί να κριτικάρουμε, να ελέγξουμε και να εποπτεύσουμε το καζίνο, αυτόματα ενεργοποιείται αυτό το σύστημα και πέφτει πάνω να μας κατασπαράξει, να μας πυλώσει, να μας συκοφαντήσει. Έτσι έγινε και προχθές στο προχθεσινό συλλαλητήριο. Δούλεψε η μονταζιέρα σε αυτά τα μέσα τα οποία είναι στο payroll της Club Hotel Casino. Δούλεψε η μονταζιέρα, απομονώθηκαν. Έχω μιλήσει εδώ στους εργαζόμενους ότι κάποιοι πρέπει να νερώσουν τελείως το κρασί τους, αυτή είναι η εταιρεία, αλλά και εμείς είπα θα πρέπει να βάλουμε μικρές σταγόνες στο δικό μας κρασί. Αυτό απομονώθηκε. Επίσης κατηγορηθήκαμε, το εντυπωσιακό κύριε Τσαρμπίν, ότι κατηγορηθήκαμε ότι αφήνουμε το ελληνικό στην τύχη του και δεν αντιδρούμε γι' αυτό. Και προσέξτε να δείτε ποιο είναι το παράδοξο. Το ελληνικό, και το γνωρίζουν όλοι, ότι είναι ένα project τριετίας-τετραετίας. Άρα λένε σε μένα και στον πρόεδρο του σωματείου και στους λοιπούς, τρέξτε στο ελληνικό και εδώ πέρα που διαστόματος διαχειριστή ενώπιον όλων μας είπε ότι αν δεν μπουν χρήματα τον Ιούνιο είναι ο τελευταίος μήνας λειτουργίας, δηλαδή να αφήσουμε ότι σε ένα μήνα ενδεχομένως η εταιρεία θα κλείσει, να το εγκαταλείψουμε αυτό και να τρέξουμε στο ελληνικό που θα ανοίξει σε 4 χρόνια. Ορισμένοι δημοσιογράφοι εκτίθονται ανεπανόρθωτα. Στο Facebook, από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοί μου, ήταν εξοργισμένοι με αυτό που έγινε από συγκεκριμένα μέσα. Λυπούμαστε, γιατί η δημοσιογραφία σημαίνει αποτυπώνω την πραγματικότητα όπως είναι και δεν προσπαθώ να κάνω μοντασιέρες και να παραποιώ τα πράγματα εις όφελος αυτού που με πληρώνει. Είναι ξεκάθαρο ότι είστε η δημοσιογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Στη χθεσινή ανακοίνωση στο σωματείο γράφει σαφέστατα ότι μέχρι το τέλος του 2014 οι εργαζόμενοι, και αυτό αποτυπώνεται με νούμερα, κύριε Τσαρμπέ, θα έχουν δώσει 22,5 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία. Ας μας πει η διοίκηση του κύριου Ρεμαντά πόσα έχει δώσει και ας μας πούν και οι μέτοχοι από το 12 έως το 14 πόσα έχουν δώσει. Και χαρακτηριστικά και πολύ εύστοχα είπε το σωματείο, έγραψε ότι εμείς δεν έχουμε τη διοίκηση βαφτιστήρια. Ούτε βαφτιστήρια μας είναι, ούτε συμμετείχαμε στα οικονομικά πάρτι της κακοδιαχείρισης, που τους ενημερώνω ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να βγαίνουνε. Όσον αφορά τη συνάντηση με τους βουλευτές, γιατί μάθαμε ότι είχατε συνάντηση με τους δύο βουλευτές της κυβέρνησης. Είναι θετικά τα μηνύματα από εκεί? Κοιτάξτε, τι ακριβώς είχαμε χτες το απόγευμα στο εργατικό κέντρο παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και μου. Είχαν παραλάβει και οι βουλευτές του νομού το μπιλετάκι που έβγαλε η εταιρεία στο διαδίκτυο. Τους εξηγήσαμε επακριβώς και ο πρόεδρος σωματείου και οι υπόλοιποι τι ακριβώς είναι οι μειώσεις και τι τεχνιέντος έχουν προσπαθήσει να κάνουν. Κατάλαβαν απόλυτα τι συμβαίνει. Από ό,τι μας είπαν, θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ των την Παρασκευή. Εμείς έχουμε πει. Άρα θεωρείτε ότι τις έχετε στο πλευρό σας? Αυτό θα φανεί από τις πράξεις. Τα λόγια είναι ότι τους έχουμε στο πλευρό μας. Και πρέπει να τους έχουμε στο πλευρό μας, γιατί αν το καζίνο Λουτρακίου κλείσει, είναι υπόθεση ολόκληρης της Κορυφαίας και το βάρος πέφτει σε όλους τους θεσμικούς. Από εμένα, από εδώ και κάτω. Η αξιωματική αντιπολίτευση ότι μαζεύει υπογραφές. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Στρατούρης έχει ξεκινήσει όπως δήλωσε και δεσμεύτηκε ο ίδιος και επιτέλους το άκουσα πολύ ευή, είχα να ηχεί στα αυτιά μου, ο περιβόητος διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος κύριε Τσαρμπέ είναι 3 δις. Διαχειριστικός έλεγχος για τα πόσα χρόνια? Για τα πόσα χρόνια θα το δούμε, από ό,τι δεσμεύτηκαν και είπαν και κάποιοι άλλοι, ο διαχειριστικός έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την Club Hotel, θα αφορά και την εταιρεία του Δήμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί πρέπει επιτέλους να μάθουν οι δημότες της πόλης και της Κορυνθίας και οι εργαζόμενοι τι έγινε όλος αυτός ο πακτολός χρημάτων που έρεε στα ταμεία και των δύο εταιριών από το 1995 έως και σήμερα. Για να διαπιστώσουμε, κύριε Τσαρμπέ, ποιοι είναι οι κακοί που θέλουν να κλείσουν την εταιρεία. Είναι οι εργαζόμενοι που είναι έξω για το αύριο της επιχείρησης και για τη συλλογική του σύμβαση, ή είναι όλοι αυτοί που έκαναν τα πάρτι και δεν έχουν βγει? Δεν έχουν βγει εδώ και 15 μέρες. Έχω κάνει τη συνέντευξη τύπου συγκεκριμένες ερωτήσεις, καταγγελίες.
και ο καλοπληρωμένος διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας της Club Hotel Casino δεν έχει βγει να απαντήσει τίποτα από αυτό. Κάνω ακόμα υπομονή, ακόμα και για τα ΜΜΕ, τα οποία είχα καταγγείλει από το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάιο του 12, το Μάιο του 12. Κάνω υπομονή, σε λίγο θα είναι άπαντες, σε λίγο καιρό, πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Και καταλαβαίνω την αγωνία τους και το φόβο τους και καταλαβαίνω γιατί δεν βγαίνουν να απαντήσουν. Κλείνοντας, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα. Οι κινητοποιήσεις έχει εξαγγείλει 48-ωρη απεργία από σήμερα το βράδυ η Ομοσπονδία του κλάδου έως και το Σάββατο στις 12 η ώρα το βράδυ. Καλούμε μία ακόμη φορά μέσω του μέσου σας, του τηλεοπτικού και ιντερνετικού μέσου σας. Καλούμε την εταιρεία να αφήσει τους εγωισμούς. Είχε γράψει κάποτε εύστοχα για μια δημοτική αρχή, εύστοχο σχόλιο, όχι αν ανταποκρινόταν ή όχι, ένας δημοσιογράφος περί βαλσαμωμένων πουλιών. Καλούμε λοιπόν τη διοίκηση του κυρίου Ρεμαντά, οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια, βλέποντας την κρίση να έρχεται, κάθονται σαν βαλσαμωμένα πουλιά και κοιτάνε το καζίνο καθημερινά να βυθίζεται και προσπαθώντας με νομικές κατασκευές τύπου 106Β να περισσώσουν την επιχείρηση. Κύριοι της διοίκησης, η επιχείρηση σώνεται. Ένα, με χρηματοδότηση και δύο, με πενταετές πλάνο εξυγίανσης και ανάπτυξής της. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Αποφασίστε επιτέλους να διοικήσετε αυτή την επιχείρηση ή δάλλως παραιτηθείτε αξιοπρεπώς. Αυτή είναι η δήλωση όχι δική μου, όλων των εργαζομένων που βρίσκονται έξω κατά 99%. Και μπορείτε να πάτε και μια βόλτα μέσα να δούμε παρόλες απέλπιδες προσπάθειες της διοίκησης να σπάσει η απεργία, ποια τραπέζια λειτουργούν και τι λειτουργούν. Και από σήμερα που εντείνεται ο αγώνας και θα κλείσουν και οι δρόμοι το απόγευμα, και τους καλούμε όλους να έρθουν να δουν πόσα τραπέζια και ποιο από το καζίνο λειτουργεί. Παράκληση να αφήσουν τους εγωισμούς, το ξαναλέω, δεν είναι επίδειξη δύναμης εδώ και ποιος είναι ο ισχυρός. Να αφήσει ο κύριος Ρεμαντάς τους εγωισμούς και να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το καζίνο να ξαναλειτουργήσει.